μαζί με τις ευχές μου σε όλους τους Στεγιάτες και συμπατριώτες Τριπολίτες και φίλους της Στεγιάς αυτού του ιστορικού τόπου, ευκαιρία είναι να στείλουμε ένα μήνυμα. Θα πρέπει όλοι μαζί και απευθύνουμε και εν όψει και των νέων αυτοδιοικητικών εκλογών. Η νέα Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τον Τεγιατικό Σύνδεσμο και τη νέα Περιφερειακή Αρχή να σκύψουν περισσότερο σε αυτόν τον τόπο και στις εκδηλώσεις που έχει την τιμή και την ιστορία να διοργανώνει ο Τεγιατικός Σύνδεσμος. Νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε να αναβαθμιστεί κάτι που το έλεγα από την εποχή που ήμουν Δήμαρχος Στεγιάς και πριν ακόμα, και το πανηγύρι και η έκθεση. Η ιστορία λέει ότι η έκθεση θα μπορεί να γίνει μια παμπελοπλησιακή έκθεση κυρίως αγροτικών προϊόντων με παράλληλες άλλες θεματικές δράσεις όπως πρότεινε και ο Περιφερειάρχης. Από εκεί και πέρα και η πολιτεία να συνδράμει με όλες τις μορφές. Θα θυμίσω ότι δεν ήταν ευχάριστο γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια δεν υπήρξε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Αυτό για την ιστορία αυτού του θεσμού δεν είναι καλό και θα ζητήσω από όλους τους φορείς να πιέσουν έτσι ώστε να δουν την περιοχή αυτή με ένα άλλο μάτι, γιατί είναι ένας τόπος που μαζί με την ιστορία του έχει και πλούσιο παραγωγικό ιστό τέτοιον που ελπίζουμε, όπως υποσχέθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχθές στα Γκένια, το μεγάλο έργο της Τάκας να είναι ένα έργο που θα δώσει ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Έχει όμως και άλλες ανάγκες ο τόπος που θα πρέπει να τις δούμε όλοι μαζί. Απ' την άλλη, να συγχαρούμε τον Τεγιατικό Σύνδεσμο μαζί με την Περιφέρεια και το Δήμο Τρίπολης για τις εκδηλώσεις που γίνονται και σήμερα ιδιαίτερα αυτή την θεσμοθετημένη εκδήλωση της βράβευσης των παιδιών, που αριστεύουν. Δεν υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αριστείων. Νομίζω αυτή για μένα είναι η σημαντικότερη εκδήλωση που κάνει ο Τεγιατικός Σύνδεσμος μαζί με τη διατήρηση αυτού του πολύ ωραίου πάρκου με το πλούσιο φυσικό κάλος στο κέντρο της Πελοποννήσου. Χρόνια πολλά σε όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να δούμε μια καλύτερη μέρα για αυτόν τον τόπο.